Καλησπέρα από το κλεισό των λιωσίων. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Escapers, μπούμε στα καλάκα. Το τρίτο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Παναγιωτίδης θα ανοίξει το σκορ. Θα κάνει το 2-0. Οι Escapers είναι στο 2-0. Στο 0-1 η Boom στην επαναφάνεση της εδώ στο αγκύπεδο του Μπασκετάκη. Τσιμάρα, θα το βάλει. Όχι. Μετά από 6 χρόνια δεν πέτυχε το πρώτο του καλάθι. Θα το κάνει σε λίγο όμως, έννοια σας. Ο Τάγκας θα πετύχει. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Νέο καλάθι από το νούμερο 10 από το Σαραντόπουλο. 2-4. Η Μπούμ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το παιχνίδι. Η απάντηση είναι άμεση. 5-4 διαχειρός του κυρίου Τσιγκλιτζή. Αυτή τη φορά η Μπούμ δεν βρήκε στόχο. Παναγιωτίδης θα στοχίσει και σε δεύτερο χρόνο. Το 5-4 παραμένει. Τριών πόντων στο γάμο του Καραγκιόζη. Ας με συγχώρεσει ο Σταματοπούλος για τον χαρακτηρισμό. Αλλά όταν το δει στο βίντεο θα έρθει και θα πει και εκείνος. Ριμπάουτα τον Παναγιωτήρη, το 5-4 θα παραμείνει εδώ στο κλειστό των λιωσίων. Ο Τέας για 3. Τσάγκας θα μαζέψει. Καλάφι για τους Escapers. Διαχειρός Σιόπκα και 7-4 προβάδισμα τριών πόντων. Λάσκος θα στροχίσει, Σιόπκας, στον Τάγκα, στον Σταματόπουλο. Θα γίνει το λάθος. Άρα στόχισε. Ο Παπανικολόπουλος. Νέο καλάθι, 9-4. Ο Τσιγκλιτζής δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα και να κάνει, να δώσει αέρα 5 πόντων στην ομάδα του. Λάσκος, Κοτέας, Σαραντόπουλος. Πολύ όμορφη πάσα στο Λάσκο. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Σιόπκας θα μαζέψει και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Τάγκα.
Τάγκας. Για να δούμε το Σαραντόπουλο τώρα. Πάμε σε ένα time out, 4 και 36 για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού. Εδώ στο κλειστό των Ανολιωσίων, σε αυτό το πολύ όμορφο γήπεδο, θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθαν στους δύο πάγκους, σε άμυνα ζώνης. Η άμυνα θα βγει. Κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερο στον coach Μουστάκα. Μάρας, φάουλ. Και 52 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχοι οι escapers θα μαζέψουν το rebound οι φιλοξενούμενοι και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Νέο λάθος, λάθη επί λαθών. Για να δούμε τον Τάγκα. Θα πάει σε μεγάλη επίδεση από ό,τι φαίνεται. Καλάθι δεν θα έρθει ούτε τώρα. Το προβάδισμα των 5 πόντων για τους γηπεδούχους παραμένει. Καλάθι θα έρθει. Έξω από τη γραμμή των 6.75 συγκεκριμένα. Σταματόπουλος ο σκόρερ. Συνδέθηκε με το καλάθι και έδωσε αέρα 8 πόντο στην ομάδα του. Για να δούμε τον Τζουμάρα. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Εντάξει, έχει καιρό να πατήσει το πόδι στο παρκέ. Θα τον βρει το ρυθμό του από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο Σιόπκας πήρε όλο τον αριστερό διάδρομο. Άφησε την μπάλα με το αριστερό και έκανε το 14-4 διαφορά στους 10 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Τάγκας, Σιόπκας, θέλησε να πάρει την εσωτερική. Θα περάσει την μπάλα στη γωνία, στους τριών πόντων, στο σίδερο. Αυτή τη φορά ο Σταματόπουλος δεν ευστόχησε. Για να δούμε τον Λάσκο, ούτε εκείνος. Πάρα πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια από το νούμερο 7 των Escapers. Ο Σιόπκας θα κάνει το 16-4. Μπάλα
χαμηλά στον Παναγιωτίδη. Σαραντόπουλος, τελειώνει η επίθεση, 3-1, κλέψαν την μπάλα. Ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου οι Escapers. Σταματόπουλος θα πάρει το φάουλ και θα έχει την δυνατότητα να πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστολος στην πρώτη. Μετά τις δύο, στις δύο βολές. Τρία δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης στροφής της αναμέτρησης. Σουτιών πόντων, μπάλα στο σίδερο. Σαραντόπουλος. Τέλος του δεκαλέπτου. Escapers, Boom Shakalaka, 18-4. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Και η Πέρις Μπουμ Σακαλάκα, 18-4. Το καλάθι θα έρθει από το νούμερο 11. Τον Escapers, τον Σταματόπουλο, ποιος θα κάνει το 24. Κοτέας, πάρα πολύ όμορφη πάσα στον Παναγιωτίδη. Μισό καλάθι ήταν αυτό, ο ψηλός δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεκολλήσει την ομάδα του από το 4. Φάουλ από τον Παναγιωτίδη. Άστοκο στην πρώτη. Εύστοχο στην δεύτερη. Ο Τσιγλιτζής κάνει 21-6. Escapers θα βγάλουν την άμυνα. Το καλάθι θα έρθει. Έπιασαν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Έκαναν 23-6. Σιώπκας ο πρωταγωνιστής, νέο κλέψιμο. Θέλουν να τρέξουν. Από τη στιγμή που θα ελέξουν τα rebound ή θα κλέψουν την μπάλα, είναι πρώτο τους μέλημα. Αν βγει έχει καλός, αλλιώς πάνε σε μεγάλη. Δεν έχουν κάποιο θέμα πάνω σε αυτό. 23-6 θα παραμείνει. Παναγιωτίδης. Καλάθι από τον Κοτέα. Θα χρειαστούν και άλλα τέτοια μεγάλα καλάθια. Ήταν για τρεις από τον Νίκο. Η Μπούμ θα βγάλει την άμυνα και για να δούμε αν το τρίποντο του Κοτέα αποτελέσει εφαλτήριο αντεπίθεσης για την Μπούμ. Ο Πανικολόπουλος βήματα. Το ξέρει και ο ίδιος. Θα τελειώσει με το αριστερό, όχι. Πέρασε κάτω το καλάθι. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Εν αντιθέσει με τον Σαραντόπουλο.
θα μειώσει ακόμα περισσότερο στους 12. Θα βγάλουν και την άμυνα. Για να δούμε τον Κοντέα. Θα κάνει 5 τους πόντους τους αυτό το δεκάλεπτο, 23-13, 7 και 6 για το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε σε ένα time out και θα επανέλθουμε για το υπόλοιπο του δεύτερου δεκαλεπτού. Τέλος time out. Έχουμε και πάλι παιχνίδι. Για να δούμε την απάντηση των Escapers σε αυτό το μικρό σερί. Το 23-6 έχει γίνει 23-13. Μετράνε σερί 7-0. Οι Escapers έχουν κερδίσει το φάουλ. Το 23-13 θα παραμείνει μετά τις δύο άστοχες βολές. Παναγιωτίδης, Λάσκος, θα μειώσουν κι άλλο. Όχι, σε πρώτο χρόνο σίγουρα όχι. Θετικό rebound. Η μάρα σας στο χύση. Σαραντόπουλος, ούτε αυτός. Θα μαζέψουν αμυντικό. Ο Σκόπιας έχει φύγει ήδη στον ευνηδιασμό και δεν έχει κανένα πρόβλημα να δώσει τέλος 7 αναπάντητους πόντους της Εμπού. Ο Νικολόπουλος θα βάζει με την μπάλα. Θα είπε τα γαλλικά του μέχρι εδώ ακουστικάν στα ορεινά του γηπέδου. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι, διαχειρός Γκαρίνη αυτή τη φορά. Άλλη μια καλή άμυνα για τους Escapers. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Δεκατρία, 4 και 57. Γαρίνης θα γυρίσει. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Παναγιωτίδης θα μαζέψει και από εκεί στο Σαραντόπουλο. Θέλησε να βρει τον Λάσκο. Σκοπικάς έκλειψε. Ο Νικολόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ, είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχο στον Τρόντι. Σίδερο ριμπάτ από ποιον, επιθετικό, καλάθι και φάουλ από τον Σταματόπουλο. 29-13.
εύστοχος και στη βολή. Διαφορά η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι πλέον στους 17 ποντούς. Για να δούμε το Γαρίνι. Πάρα πολύ όμορφη πάσα, θα περάσει. Ο Τσιγκλητζής θα στείλει την διαφορά στους 19. 32-13. Απαντούν με ένα δικό τους 9-0 σερί. Σαραντόπουλος. Το καλάθι θα έρθει. 32-15 για την Μπουμ. Καλάθι και φάουλ, νέο. Αυτή τη φορά από τον Σιόπκα, ο οποίος πραγματοποιεί μέχρι στιγμής εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του γηπέδου. 34-15. Γίνει το κλέψιμο για να δούμε αν θα τελειώσουν τη φάση. Θα το κάνουν, διαχειρός του κυρίου με το νούμερο 25, Τσιγκλητζής Θεόδωρος. 36-15. Πάμε σε ένα time out, το οποίο ζητάει ο coach Μουστάκας για λογαριασμό της Boom 2-13 με το σκορ στο φωτεινό πίνακα, στο κλειστό των Ανολιωσίων, να είναι στο 36-15 υπέρ των Escapers. Όλα είναι έτοιμα. Μετά το τέλος του time out, εδώ στο κλειστό των Ανολιωσίων. Σταματόπουλος. Σιόπκας, Τσιγκλητζής, θα προσποιηθεί και πάλι στο Σιόπκα, 2 δευτερόλεπτα, θα πετύχει το καλάθι και με τη βοήθεια της τύχης, αλλά ως γνωστό η τύχη πάει με τους τυχερούς, με τους τολμηρούς, το γνωρίζουν όλοι αυτό. Παναγιωτήτης έχει κερδίσει το φαουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και την δυνατότητα. Να ρίξει τη διαφορά. Έχουν να διανύσουν βέβαια πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Οπότε ας τα πάρει το επιθετικό rebound. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στο TSB σε αυτό το διάστημα. Πετύχει τα περισσότερα, τους περισσότερους πόντους. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την αντεπίθεση για την ομάδα του. Μειώσαν στους 10, 23, 13. Και από τότε blackout. Ο Τζουμάρας θέλησε να δώσει λίγο θέαμα εδώ στο κλειστό και πολύ καλά κάνει. Τσιγκλητζής δεν τα κατάφερε. Στοιχεία ράν δεν κάνει αναμέτρηση. Ο Παναγιωτήτης θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα σταθούν πιο, θα σταθεί πιο τυχερός και πιο ικανός και θα βρει στόχο. Κάτω
42, 18, 39, συγγνώμη, 18. Τρία δευτερόλεπτα. Σιόπκας θα πατήσει καλά. Κακή εκτέλεση. Μπάλα έχει απευθεία στα χέρια του Σαραντοβλου, ο οποίος θα κάνει βήματα στην συνέχεια. Παναγιωτίδης θα χρησιμοποιήσει το ταμπλό. 41-20. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Με το φωτεινό πίνακα εδώ στο κλεισό των Άνω Λιωσίων να δίνει το 41-20. Escapers Boom Σακαλάκα. Επαναλαμβάνω, στους 21 πόντους η διαφορά, 41-20, θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο άνοικε ολοκληρωτικά στους Escapers. Το καλάθι δεν θα έρθει στην πρώτη επίθεση της Μπου, η οποία δεν ολοκλήρωσε την αντεπίθεσή της στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου. Καλάθι για τους Escapers, που θα ανοίξουν τον χώρο σε αυτό το δεκάλεπτο. Παναγιωτίδης θα στοχίσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι σε πρώτο χρόνο, θα πάρει το επιθετικό ψηλός και θα αφήσει την μπάλα. Θα κάνει το 44-22. No look πάσα στο νούμερο 25, ο οποίος είναι αγκυροβολημένος έξω από τη γραμμή των 6.75. Ο Τσιγκλιτζής δεν θα τα καταφέρει. Σαραντόπουλος θα στοχίσει, Τζιμάρος επιθετικό στον Παναγιωτίδη. Αυτή τη φορά δεν θα συνδεθεί με το καλάθι. Σταματόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά. Κάντα στην μπάσα. Τσιγκλιτζής του χάλασε την ασίστ. Μπροστά ένα καλό τραπέζι. Σουβλάκια θα προτείνα. Σιόπκας θα αφήσει με το δεξί. 46-22. Το νούμερο 7 των Escapers. Είπαμε, πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση απόψε. Θεάς πάρει το δεξί διάδρομο, θα γυρίσει προς το καλάθι. 46-24. Το αντίπαλο δέος του Σιόπκα όσον αφορά τους καλύτερους παίκτες από κάθε ομάδα σε αυτή την άτυπη μονομαχία. Gracias.
Ιωάννα Γιορτίδης. Μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound. Νέο άστοχο σουτ. Αυτή τη φορά ο Παναγιωτίδης θα μαζέψει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, δίνοντας την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Σαράντοβουλου. 6-14. Έχουμε σύγκρουση Σαραντόπουλου με τάγκα. Ελπίζουμε και τα δύο παιδιά να είναι μια χαρά και να σηκωθούν γρήγορα το παρκέ. Είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί αυτό. Είναι και δύο παλικάρια. Παναγιωτόπουλος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για να δούμε τον τάγκα. Θα ανακόψει την πορεία της μπάλας ο Λάσκος. Καλάθι για την Μπού. Πάνε. 46-26. Μπάλα στη γωνία για τρεις, σίδερο. Ριμπάτ από ποιον, Σαραντόπουλος, εκείνον είχε συστημένη μπάλα. Παναγιωτίδης, Λάσκος. Σαραντόπουλος, δύο δευτερόλεπτα, πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει, δεν θα βρει στόχο, ριμπάτ από ποιον, Escapers, και συγκεκριμένα στα χέρια του Σταματόπουλου, για να δούμε το Σλόπκα, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το 48-26. Δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Σαραντόπουλος, Λάσκος, αλλαγή κατεύθυνσης. Γαρίνη στο rebound. Δεν θα τελειώσει τη φάση ο Σταματόπουλος. Θα το δει στο βίντεο και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα του αρέσει η τελική έκταση της φάσης, στην οποία ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Τέλος επίθεσης. Τάγκας. 3-39 απομένουν για το τέλος της προτελευταίας στροφής. 48-26, ο συν 22, χρόνος υπάρχει και μάλιστα βολής. Απλά η απόσταση που μπορεί τις δύο ομάδες είναι εξίσου μεγάλη. Θα χρειαστούν να συμβούν αρκετά πράγματα. Σταματόπουλος δεν θα τελειώσει ούτε τώρα την φάση. Για να δούμε το Λάσκο. Εν αντιθέσει εκείνος θα το κάνει. 48-28. Διαφορά στους 20. Πάμε σε ένα time out. 3-2 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Λοιπόν, επανέναρξη του παιχνιδιού, τέλος time out, ταγκάς. Σουτιά 3, μπάλα στο σίδερο, Παναγιωτήτης θα μαζέψει και από εκεί στο Λάσκο. Θα τελειώσει και αυτή τη φάση. Μάλιστα, θα το κάνει, 48-30. Διαφορά θα πέσει κάτω από τους 20, στους 18. Επιτέλους θα δείξει την αγωνιστική του αξία. Πώς και πώς περιμένουμε να βρει ρυθμό και να κάνει τα δικά του. 48-32. Η διαφορά θα πέσει στους 16. Θα βγάλουν νέα άμυνα και θα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν την διαφορά ακόμα περισσότερο και να δώσουν ένα άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ταγκάς. Τι έδωσε ο ρεφ εδώ, ο Παπανικολάπουλος έκανε λάθος. Δύο δευτερόλεπτα. Δέκα δευτερόλεπτα. Έχουν φάουλ να δώσουν. Ήταν το τρίτο ομαδικό. Τάγκας θα στοχίσει, μπάλα στα χέρια του Παναγιωτίδη, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Escapers, boom, σαγαλάκα, 48-32, θα επανέλθουμε για το τελευταίο δεκαλέπτο. Τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο, εδώ που οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους οριστικά. 50-32. Ξεκινούν με καλάθι και αυτό το δεκάλεπτο οι Escapers, οι οποίοι σίγουρα θα θέλουν να δώσουν τέλος, να μην αφήσουν περιθώριο αντίδραση στην Boom. Θεοδόπουλος θα πάρει το φάουλ. Άστοχος ο Σαραντόπουλος στην δεύτερη, μία στις δύο, 50-33. Καλάθι από Σκόπκα, 52-33, επαναλαμβάνω, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του απόψε, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.
Κωστακίδης, επιθετικό. Για να δούμε το Σκόπκα, θα πάρει το φάουλ. Θα μπορούσε να κερδίσει και το καλάθι. Λάσκος για τρεις, αστοχός. Τσιγκλητζής θα δώσει στον Σιώκας. Έχει βάλει και άλλα πιο δύσκολα από αυτό, σιγά μην το χανε. Τζιμάρας θα αφήσει την μπάλα με το δεξί, 55-35. Το ένα καλάθι και αδέχεται το άλλο. Οι δύο ομάδες συνδέονται με χαρακτηριστική ευκολία σε αυτά τα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου. Κοτέας είχε ώρα να σκοράρει, θα το κάνει τώρα, 98-37. Σιώκας ασταμάτητος και αυτός απόψε. Πάρει το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη, 59-37, 61-37, συγγνώμη. Άστοχος στη δεύτερη. Ένα 39. Η πηγή διαδικασία του το παρακολουθούμε από εδώ και πέρα. Ό,τι είχε να κάνει με την τελική έκβαση της αναμέτρησης. Ήταν ώρα να στοχίσουν μία από τις δύο ομάδες. Bravo!
Τσιγκλιτζής. Γαρίνης, τάγκας για δύο, μέσα κι αυτό. Οι Escapers θα πραγματοποιήσουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στην διοργάνωση. Δεύτερη ήταν για την Boom σε δύο παιχνίδια, δύο αντίθετη με τη στιγμή. Και 25 για το τέλος. Σύντα 5-41 το σκορ. Λάσκος. Σαραντόπουλος. Παναγιωτίδης. Σαραντόπουλος για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, Παναγιωτίδης, θα πάρει το επιθετικό, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τσιγκλιτζής σε θέση, Τσιγκλιτζής συγγνώμη, σε θέση center four. Θα κάνει το 65-41, 67-41, στους 26 πόντους η απόσταση πόλης στις δύο ομάδες. Σαράντα ένα, δύο και 54. Λάσκος. Ζητάει ο Παπανικολόπουλος. Μπάλα στον Παναγιωτίδη. Σαραντόπουλος. Πάρα πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια από την Μπου. Είπαμε, δεν είναι αυτό το οποίο έχει δείξει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η μπάλα δεν ακούμπησε καθόλου παρκέ. Είναι αυτό που ζητάει ο κάθε προπονητής από την ομάδα του. Αυτομάτως η ταχύτητα της επίθεσης αυξάνεται. Η αντίδραση της αντίπαλης άμυνας αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση. Και συνήθως είναι και θεαματικές αυτές οι φάσεις. Πραγματικά συγχαρητήρια. 69-43. Ας από τη 45, άστοχος. Τάγκας. Το σίδερο η μπάλα. Ποτέ ας θα μαζέψει. Λάσκος δεν θα καταφέρει αυτή τη φορά να τελειώσει μια φάση, κάτι το οποίο το έκανε αρκετές φορές, το έκανε τρεις συνεχόμενες φορές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Σταματοπούλος θα κοπεί από τον Κοτέα. Μπάλα στο σίδερο.
2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να γίνει επίθεση. Κορφέας. Για να δούμε άμα το 69-43 θα είναι το τελικό. Από ό,τι φαίνεται ναι. Οι Σκέπερς θα πετύχουν τη τρίτη συνεχόμενη νίκη. Πάνε στο 3-3. Στο 0-2 η Boom. Τελικό σκορ. Εδώ στο κλεισό των Άνω Λιωσίων. Οι Σκέπερς Boom Σακαλάκα 69-43. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα που μας πρόσφεραν.